Διότι εμείς το έχουμε κάνει 3 χρόνια με ευθύνη και με πολύ μεγάλο κόπο. Τότε, κυρία Δήμαρχε, θα σας κρίνει ο λαός θετικά. Να κατέβετε λοιπόν και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Αν τολμάτε. Τι να μου απαντήσετε, θα σας απαντήσει ο λαός σε λίγο. Κύριε Ντομπούλογλου, παρακαλώ, δεν κάνουμε διάλογο. Άλλος συνάδελφος. Κατίνα είσαι και φαίνεσαι. Το κατινιές θα το πεις εκεί πέρα που, που σηκώνει. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ. Να λείπουν οι χαρακτηρισμοί σας, παρακαλώ. Κυρία Κούμα έχει το λόγο. Κύριε Ντομπούλογλου, παρακαλώ, δεν κάνουμε διάλογο. Άλλος συνάδελφος. Κατίνα είσαι και φαίνεσαι. Το κατινιές θα το πεις εκεί πέρα που, που σηκώνει. Παρακαλώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης που έρχεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς αντικατοπτρίζει την ανεπάρκεια της διοίκησης που απέρχεται. Της διοίκησης που απέρχεται σε ένα εξάμηνο που ο λαός θα δώσει με την ψήφο του την δυνατότητα να διοικηθεί ο Δήμος από τη Δημοτική Αρχή που θα επιλέξει. Η ανεπάρκεια αυτή φαίνεται σε όλο της το μεγαλείο. Προχειρότητα, ανυπαρξία έργου, ανυπαρξία σχεδιασμού, ανυπαρξία προοπτικής. Είναι όπως κάποιοι συνάδελφοι προηγουμένως σε θέμα ανέφεραν, είναι πράγματι προεκλογική περίοδος. Προεκλογική περίοδος όμως δεν σημαίνει ότι κάνουμε τις τούμπες που νομίζουμε ότι μπορούν να μας ωφελήσουν και να αρπάξουμε κανέναν υποψήφιο όταν ο λαός μας έχει γυρίσει την πλάτη. Και απευθύνομαι σε συγκεκριμένους συναδέλφους οι οποίοι νομίζουν ότι με τις τούμπες που κάνουν μπορούν να κάνουν και συνδυασμό. Αυτά τα σχέδια θα τα ακυρώσει ο λαός σε 6 μήνες. Θα τα ακυρώσει το σύνολο του λαού που περιμένει αυτή η διοίκηση να φύγει και αν θέλετε να μην τη θυμάται καν. Γιατί δεν υπάρχει πραγματικά, όπως από την αρχή είχαμε πει, χειρότερη διοίκηση. Είναι μια διοίκηση που δεν έχει σκοπό να λειτουργήσει για το Δήμο, αλλά για τα συμφέροντα αυτών που την απαρτίζουν. Και δεν εννοώ οικονομικά συμφέροντα, εννοώ συμφέροντα προσωπικής επιβολής και εξουσίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο καθένας μας έχει τη δική του δυνατότητα έκφρασης γνώμης, τη δική του δυνατότητα να λέει αυτό που νομίζει. Εμείς είμαστε 3 χρόνια συνεπείς στις αρχές μας και σε αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές κατηγορηθήκαμε ότι με την ψήφο μας δώσαμε τη δυνατότητα στη διοίκηση να πάρει ανάσα. Πράγματι, η αντιπολίτευση πολλές φορές ανέλαβε ευθύνες που δεν τις ανήκαν. Ευθύνες διοίκησης. Δεν μας ανήκει εμάς αυτή η ευθύνη. Εμείς είμαστε εδώ για όσο ο λαός μας έχει τάξει την αντιπολίτευση, για να κρίνουμε και να ελέγχουμε. Αυτός είναι ο δικός μας θεσμικός ρόλος. Όταν όμως υπάρχει ανυπαρξία διοίκησης, είμαστε υποχρεωμένοι να καλύψουμε το κενό όσο αυτό μας επιτρέπεται από το θεσμικό μας ρόλο, τον ελεγκτικό και τον αντιπολιτευτικό. Έχω λοιπόν να πω για το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο δράσης που έρχεται σήμερα. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο έρχεται είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα υλοποιηθεί από την παρούσα Δημοτική Αρχή για τον απλούστατο λόγο ότι στις 18 Μαΐου υπάρχουν δημοτικές εκλογές. Ούτε εξάμηνο δεν θα κλείσει δηλαδή. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα αφενός πρόχειρο και αφετέρου σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στη διάρκεια του 2014. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι χρέος μας απέναντι στον κόσμο που περιμένει αυτή η Δημοτική Αρχή να φύγει, όχι μόνο να καταψηφίσουμε το πρόγραμμα, αλλά να καταγγείλουμε και τον τρόπο διοίκησης που προηγουμένως, κύριοι συνάδελφοι, και δεν έριξα λάδι στη φωτιά, δεν συνέχισα, τον αντιληφθήκατε όλοι. Πολλές φορές έχει καταγγελθεί από συναδέλφους της αντιπολίτευσης, αλλά και της συμπολίτευσης, αλλά και της εσωτερικής αντιπολίτευσης, όποτε βέβαια υπάρχει εσωτερική αντιπολίτευση, διότι όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δούνε πολλά τα ματάκια μας μέχρι τις 18 Μαΐου. Όταν λοιπόν καταγγέλλεται αυτή η συμπεριφορά αυτών των διαδικασιών, δεν είναι δυνατόν εμείς
που ο λαός μας τίμησε ως τη μεγαλύτερη παράταξη της αντιπολίτευσης, που ουσιαστικά μας ψήφισε το 48,5% τη δεύτερη Κυριακή, να ανεχόμαστε λοιπόν αυτές τις συμπεριφορές. Η συγκεκριμένη λοιπόν διαδικασία ψήφισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης αφορά αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν τη σημερινή μιζέρια, το σημερινό γκρίζο, τη σημερινή ανυπαρξία της Δημοτικής Αρχής που εμφανίζει το ανάστημά της, που είναι σκιά ως ανάστημα. Κύριε Τοβούλουγλου, αν ήμουν έξω στην πλατεία θα έλεγα συγχαρητήρια για το προεκλογικό λόγο που βγάζετε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα επειδή είναι Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ταιριάζουν όλα αυτά και μας έχετε δείξει επί 3 χρόνια ότι το ποιόν της κουβέντας σας δεν ταιριάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μας είπατε τίποτα γιατί δεν ψηφίζετε τον προϋπολογισμό. Εξάλλου εμείς 3 χρόνια, η γκρίζα λοιπόν για σας διοίκηση έχει συνηθίσει να μην ψηφίζετε προϋπολογισμό μέχρι και τον Απρίλιο. Άρα λοιπόν πάτε να καλυφτείτε ακόμα μια φορά ότι όχι απλώς δεν στηρίζετε τους δημότες, αλλά είστε πιο γκρίζοι και από τους γκρίζους. Δημιουργείτε εντυπώσεις πάντα σε όλο τον κόσμο για όλα αυτά που γίνονται, τη φταίει η διοίκηση και εσείς είστε πρωτοστάτης. Και αυτή τη στιγμή έρχεστε απόψε πάλι να μας βγάλετε ένα προεκλογικό λόγο. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα, βγείτε στις πλατείες. Εδώ σπίτι κάτι σοβαρό, ας σηκώσετε τα μανίκια να σταθείτε απέναντι στους δημότες σοβαρά. Διότι εμείς το έχουμε κάνει 3 χρόνια με ευθύνη και με πολύ μεγάλο κόπο. Δεν μάλιστα θα σας κρίνει ο λαός θετικά. Να καντεύετε λοιπόν και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Αν τολμάτε. Τι να μου απαντήσετε, θα σας απαντήσει ο λαός σε λίγο. Κύριε Τοβούλουγλου, παρακαλώ, δεν κάνουμε διάλογο. Άλλος συνάδελφος. Κατίνα είσαι και φαίνεσαι. Το κατινιές θα το πεις εκεί πέρα που σηκώνει.